Άρη, ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να ζητήσει κοστολόγηση. Και αντίστοιχα να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να ζητήσουν κοστολόγηση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό θεωρητικά. Και αν έχετε, δεν το κάνετε. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Βορύδη, ναι, που μέχρι πρότινος ήταν υπουργός εσωτερικών. Γίνεται αυτό, κύριε Βορύδη? Να πάρετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπατε δηλαδή, ότι κάνατε, αλλά δεν ήταν. Να πάει στο Γενικό Λογιστήριο και να ζητήσει κοστολόγηση. Κοιτάξτε, τώρα το νομικό ζήτημα του αν αυτή τη στιγμή το Γενικό Λογιστήριο και η ΔΥ άνευ της συνενέσεως των κομμάτων, ναι, έχει τη νομική δυνατότητα να κάνει μια τέτοια κοστολόγηση, πράγματι είναι ερωτηματικό. Νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Νομίζω πως όχι. Όμως, κοιτάξτε, το σημαντικό ποιο ήταν εδώ, ότι αν το κάθε κόμμα συνενέσει και πει παρακαλώ πολύ, εγώ θέλω, έχω τη σκέψη ότι, ναι, θέλω να κάνω αυτό το πρόγραμμα, ναι, αυτό τα οικονομικά μέτρα, ναι, θέλω να πάρω. Μπορείτε να μου πείτε, γιατί αναγνωρίζω την αυθεντία σας, το κύριο σας, την τεχνογνωσία σας, αν μπορείτε, σας παρακαλώ, όχι στο Γενικό Λογιστήριο, στο Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής, στο κόμμα. Θεωρώ, εγώ και συμφωνώ με τον κύριο Κουστίδη, θεωρώ ότι πράγματι έχουμε μια καλή όδευση. Μου επιτρέπετε.